Με τηλεκπαίδευση αύριο σχολεία σε 8 δήμους της Αττικής λόγω του χιονιά. Στο χιόνι θαύτηκαν τα Βίλια, η Ιπποκράτειος Πολιτεία και τα ορεινά της Εύβοιας. Συναγερμός στις αρχές για να μην κλείσουν οι δρόμοι. Ζωντανές συνδέσεις. Σκέψεις στην κυβέρνηση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ του Action 24 για τα μέτρα που εξετάζει το Μαξίμου ώστε να εκτονώσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Συνεχίζουν τα μπλόκα οι αγρότες της Θεσσαλίας και απειλούν με κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων. Ψηφιακά οι εξετάσεις και τα μαθήματα στα υποκατάληψη πανεπιστήμια. Τι αποφάσισαν οι Πριτάνεις για να μην χαθεί το εξάμηνο. Πότε αναμένεται να ετοιμαστεί η διαδικτυακή πλατφόρμα και πότε θα εξεταστούν οι φοιτητές. Ανεξελέγκτες διαστάσεις παίρνει διαμάχη μεταξύ της πολιτείας του Τέξας και του Τζο Μπάιντεν για το μεταναστευτικό. Ποιος είναι ο κυβερνήτης Γκρεκ Άμποτ που αψηφά τον πρόεδρο των ΗΠΑ και δεν αφαιρεί το φράχτη με το Μεξικό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία Αυγή που χτυπά εδώ και λίγες ώρες στη χώρα μας. Ήδη χιονίζει σε περιοχές της Αττικής όπως και στην Εύβοια, ενώ οι χιονοπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν αργά το βράδυ και στα βόρεια προάστια. Παράλληλα, η πτώση της θερμοκρασίας είναι κατακόρυφη, ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι. Επίσης, με απόφαση της περιφέρειας Αττικής ανακοινώθηκε πως τα σχολεία σε 8 δήμους θα παραμείνουν αύριο κλειστά. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν επίσης και οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα μπλόκα να ενισχύονται διαρκώς σε ολόκληρη τη χώρα και την κυβέρνηση από την πλευρά της να αναζητά μέτρα για να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη Σοφία Ορφανού που βρίσκεται στη ΣΕΤΑ Εύβοιας και το Θανάση Μαριόλα, βρίσκεται στα Βίλια Αττικής και θα μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές αυτές, ενώ ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει στα χέρια του τη λίστα με τα σχολεία που δεν θα λειτουργήσουν αύριο. Ο μετρολόγος του Action 24, Δημήτρης Παπαϊωάννου, θα μας ενημερώσει για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και πού αναμένεται να χιονίσει τις επόμενες ώρες. Βλέπουμε και τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχει αποκλειστικές πληροφορίες για τα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση με τους αγρότες, κυρίες και κύριοι. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Αθανάση Μαριόλα, που βρίσκεται στη Βίλια Αττικής. Καθώς, Αθανάση, βλέπω πίσω σου έχει πέσει χιόνι και είναι όλη επιποδός για την απόψινη δύσκολη νύχτα. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον Άγιο Νεκτάριο, που είναι μια περιοχή η οποία βρίσκεται 10 λεπτά από τα Βίλια. Σε πολλά σημεία το χιόνι έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 40 εκατοστά, ενώ όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας, συνεχίζουν ασταμάτητα και δουλεύουν τα χιονιστικά από το πρωί για να μην μπλοκάρουν οι δρόμοι και να μπορούν να τους διασχίσουν με ασφάλεια οι διερχόμενοι οδηγοί. Εκτός από τα χιονιστικά όμως, από τα ξημερώματα στη μάχη για να διατηρηθούν οι δρόμοι ανοιχτοί, έχουν ρηχτεί και τα οχήματα της αστυνομίας αλλά και της πυροσβεστικής, ενώ εντός των βρίσκονται και στρατιωτικές δυνάμεις που είναι σε ετοιμότητα να επιχειρήσουν όπου καταστεί αναγκαίο. Με το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας να έχει περάσει, μη δημιουργώντας ιδιαίτερα προβλήματα, ο κρατικός μηχανισμός εδώ στην περιοχή προετοιμάζεται για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που θα χτυπήσει την περιοχή απόψε αργά τη νύχτα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να δείχνουν ότι αυτό το κύμα θα είναι σφοδρότερο. Βασίλη, να αναφέρουμε για το τέλος τις τελευταίες πληροφορίες όσον αφορά το κομμάτι της διακοπής κυκλοφορίας, το οποίο υπάρχει στη λεωφόρο Μπάρνηθας από το ύψος του Τελεφερή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος της Ιεράς Μονής και ίσως της Θεοτόκου Κλειστών προς τα Δερβενοχώρια. Επίσης υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας βαραίων οχημάτων από σήμερα το βράδυ στις 8 έως και το πρωί της Τετάρτης στις 10 στην Εθνική Οδό από το Αμάλγαρα μέχρι και την Αθήνα, αλλά υπάρχει και διακοπή κυκλοφορίας, Βασίλη, από το τμήμα Παλιάς Εθνικής Οδού, Ελευσίνας και Θήβας. Λοιπόν, Θανάση, κρατάμε την εικόνα από τα Βίλια Αττικής. Είναι ο εφοδιασμός των αυτοκινήτων με αλυσίδες. Λοιπόν, κρατάμε την εικόνα από τα Βίλια Αττικής, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε και στη ΣΕΤΑ της Εύβοιας και την απεσταλμένη του Action 24, τη Σοφία Ορφανού, για να δούμε, Σοφία, και εκεί τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι μία από τις περιοχές που κάθε φορά που χιονίζει έχουμε αποκλεισμό και των χωριών αλλά και των γύρω δρόμων. Ακριβώς, Βασίλη. Εμείς βρισκόμαστε στη ΣΕΤΑ Εύβοιας. Οι κάτοικοι ξύπνησαν στα λευκά μετά την ισχυρή χιονόπτωση που ξεκίνησε χθες στις 2 τα ξημερώματα και κράτησε όλο το βράδυ, όπως μας ενημέρωσαν. Οι περισσότεροι είναι κλεισμένοι στο σπίτι τους, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ χαμηλές και συγκεκριμένα 2 με 3 βαθμούς κάτω του μηδενός. Όπως θα δείτε τώρα με την εικόνα που θα σας μεταφέρει ο οπερατέρ μας, ο Γιώργος Βούλγαρης. Αυτή την ώρα η χιονόπτωση έχει σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε ότι σε πολλά σημεία υπάρχει χιόνι. Ωστόσο, Βασίλη, να πούμε ότι απόψε
απόψε το βράδυ περιμένουμε τη μεγάλη επιδείνωση της κακοκαιρίας αυγής σε πολλές περιοχές της Εύβοιας. Γι' αυτό το λόγο και ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη επιφυλακή. Έχουμε μιλήσει μάλιστα και με χειριστές κιονιστικών μηχανημάτων που μας ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να επιχειρούν παρόλο που έχουν κλείσει ήδη 14 ώρες το καθήκον. Σκοπός τους είναι να μπορέσουν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, γιατί στο χωριό υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι, κυρίως με προβλήματα υγείας, που πιθανώς να χρειαστεί να μετακινηθούν με ασφάλεια σε κάποιο κοντινό οικισμό. Τέλος, Βασίλη, αναφέρουμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Ψαθά, ναι, ότι τα σχολεία και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί και εδώ θα παραμείνουν κλειστά λόγω του παγετού και για την ασφάλεια των παιδιών. Λοιπόν, δεν είναι μόνο εκεί, Σοφία, που θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία, καθώς ο Ραφαήλ Κάμπερ έχει στα χέρια του τη λίστα, Ραφαήλ, με όλα τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο. Βασίλη, με αφορμή τις μετεωρολογικές προβλέψεις για επιδείνωση της κακοκαιρίας μέσα στις επόμενες ώρες, κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 8 δήμους της Αττικής. Συγκεκριμένα στους δήμους Μάνδρας, Ιδηλίας, Φιλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Οροπού, Πεντέλης και Παλίνης στην περιοχή της Ανθούσας. Η περιφέρεια Αττικής βρίσκεται μαζί με τους δήμους επιποδός, συνδράμοντας όπου τη ζητηθεί. Σε δηλώσεις του σχετικά με την κακοκαιρία, ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία των σχολικών κοινοτήτων. Την ίδια στιγμή με τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσουν αύριο και τα σχολεία σε Εύβοια και Βιωτία λόγω του φόβου επιδείνωσης του καιρού, Βασίλη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, κυρίες και κύριοι. Και θα πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το ρεπορτάζ του Άξον 24 με τις προετοιμασίες για την επέλαση του χιονιά, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται επιποδός για να μην μείνουν κλειστοί οι δρόμοι. Η κακοκαιρία αυγή δείχνει τα δόντια της και η ψυχρή εισβολή άρχισε να ντύνει πολλές περιοχές στα Λευκά. Στα Βίλια το χιόνι άρχισε να πέφτει από νωρίς το πρωί. Συνηθισμένο είναι το φαινόμενο. Κάθε χρόνο έχουμε μία-δύο φορές την ίδια κατάσταση. Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα πάλι επιδείνωση απόψε. Εντάξει, είμαστε προετοιμασμένοι πάντα. Το χιόνι εντάξει. Λίγο έρχεσαι φέτος. Λένε για αύριο ότι θα ρίξει πιο πολύ. Μαθημένα τα Βίλια από χιόνια προετοιμάζονται για την επερχόμενη ψυχρή εισβολή. Εκχιονιστικά καθαρίζουν τους δρόμους ενώ οι κάτοικοι προμηθεύονται αλάτι. Βγάλαμε τα μηχανήματα και τις αλατιέρες μας στους δρόμους και τα εκχιονιστικά μηχανήματα αλλά και τις αλατιέρες για την πρόληψη του φαινομένου. Καθαρίζουν τους δρόμους, από εδώ από τα στενά δεν έχουν καθαρίσει λίγο. Mm. Αλλά εντάξει, περνάνε τα αμάξια. Πήραμε αλάτι να έχουμε για να γλιτώσουμε το πάγο όσο μπορούμε. Θα ενισχύσουμε με δύο ακόμα εκχιονιστικά μηχανήματα γιατί το βράδυ θα έχουμε πάλι έντονα φαινόμενα. Το κρύο στα Βίλια είναι τσουχτερό και έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν μέσα στα σπίτια τους. Δεν λείπουν όμως και αυτοί που βρήκαν ευκαιρία για παιχνίδι. Έχω φέρει τους τρεις μπόμπερες να δούμε λίγο χιόνι. Παίξαμε χιόνι. Αν και πολλοί δρόμοι πλέον στα Βίλια είναι ανοιχτοί καθώς περνούν διαρκώς εκχιονιστικά, οι περισσότεροι κάτοικοι παραμένουν καλά κλειδωμένοι στα σπίτια τους γιατί το κρύο είναι τσουχτερό. Στα Λευκά έχουν ήδη ντυθεί η Πάρνηθα και η Ιπποκράτειος πολιτεία, ενώ αναμένεται τις επόμενες ώρες να το στρώσει και σε Άγιο Στέφανο, Εκάλη, Διόνυσο και Θρακομακεδόνες. Ανατακτά χρονικά διαστήματα περνάνε χιονιστικά προκειμένου να παραμένει ο δρόμος καθαρός. Αρκετοί ήταν αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν την ημέρα για να δουν από κοντά το μαγευτικό τοπίο στη λίμνη Μπελέτσι. Αλλά ήρθαμε να απολαύσουμε το χιόνι κοντά στην Αθήνα. Μια μονοήμε εκδρομή και είναι όντως πάρα πολύ όμορφα όλα. Στα Λευκά ντύθηκε και η Σέτα. Το χιόνι άρχισε να πέφτει από το απόγευμα στο γραφικό ορεινό χωριό της Εύβοιας. Σας έχουν πει να είμαστε όλοι πάλι σε ετοιμότητα για τις πιο δύσκολες συνθήκες που έρχονται. Επιποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός στα βόρεια προάστια της Αττικής εν ώψη του σφοδρού κύματος ψύχους που θα πλήξει τις περιοχές απόψε. Οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Πίσω είναι σακούλες τετράκυλες που έχουμε ξεκινήσει να μοιράζουμε στην πόλη πόρτα-πόρτα. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα. Στα νοικοκυριά της Κηφισιάς. Έχουμε ήδη μοιράσει σε 15.000 νοικοκυριά. Σε κεντρικές πλατείες αλλά και διάφορα σημεία των Δήμων έχουν τοποθετηθεί τόνοι αλατιού για τους κατοίκους. Ο κόσμος έχει πάρει μέχρι τώρα γύρω στους 30 τόνους αλάτι. Από σήμερα θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε στα πόρτ μπαγκάζ μας αντιολισθητικές αλυσίδες. Άνδρες της τροχέας μάλιστα θα διενεργούν ελέγχους για την πρόληψη ατυχημάτων. Έχετε φωλιαστεί με αλυσίδες? Με απόφαση της αστυνομίας από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Τετάρτη το πρωί θα απαγορεύεται κυκλοφορία για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων σε όλο το μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης.
Τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, θα έρθουν από σήμερα το βράδυ, καθώς περιμένουμε να χιονίσει και σε πιο χαμηλά επίπεδα. Ο μετεωρολόγος μας, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, είναι μαζί μου για να δούμε, Δημήτρη, πού θα χιονίσει τις επόμενες ώρες και πότε περιμένουμε να κορυφωθεί αυτό το κύμα. Έτσι, Βασίλου, ουσιαστικά περιμένουμε περαιτέρω επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ώρες. Ήδη χιονίζει σε αρκετές περιοχές και της Βόρειας Αττικής και στο Διόνυσο και στην Δημοκρατία Πολιτεία και στα Βίλια και στον Άγιο Στέφανο αυτή τη στιγμή χιονίζει. Βλέπουμε κιόλας ότι θα συνεχιστούν αυτές οι χιονοπτώσεις στη Δημοκρατία Πολιτεία, στα Βίλια, στο Διόνυσο, στη Μαλακάσα, αλλά και στην Εύβοια Συστενή, όπως και στη Βιωτία, στην περιοχή των Βιλίων και της Θήβας. Και αύριο το πρωί περιμένουμε την κορύφωση ουσιαστικά της κακοκαιρίας, με τα χιόνια να φτάνουν σχεδόν στο σύνολο των βορειών προαστίων εδώ στην Αττική, αλλά όχι μόνο εκεί, και στη Μαλακάσα και στη Δροσιά και στην Εκάλη και στον Άγιο Στέφανο και στην Κηφισιά. Αλλά και στη Βιωτία θέλει μεγάλη προσοχή, θα είναι ισχυρές χιονοπτώσεις με χιονοκαταιγίδες και στη Θήβα, αλλά και στη Φθιότητα στο Μαρτίνο και στη Στενή Ευβοίας. Εκεί θέλει προσοχή, θα είναι πυκνές χιονοπτώσεις. Αυτές οι περιοχές αναμένεται να αντιθούν και στα Λευκά και πρόσχερα και η Κηφισιά αύριο το πρωί. Βέβαια, στη συνέχεια θα ανέβουν λίγο τα υψόμετρα από το μεσημέρι, παρόλο που θα συνεχιστούν οι πυκνές χιονοπτώσεις. Θα είναι από το υψός της Δροσιάς και πάνω από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Οπότε θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις σε αυτές τις περιοχές. Θέλει προσοχή και στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην Κορινθία και στη Λακωνία θα είναι έντονες χιονοπτώσεις. Οπότε να είναι προσεκτικοί οι οδηγοί, ειδικά στο ημιορεινό και ορεινό δίκτυο αυτών των περιοχών. Άρα λοιπόν, από σήμερα το βράδυ και αύριο το πρωί θα είναι τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Παρά τον παγετό, κυρίες και κύριοι, οι αγρότες κρατούν ζεστές τις μηχανές των τρακτέρ τους και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η κεντρική πλατεία της Λάρισας γέμισε με τρακτέρ που αγρότες έριξαν γάλα και μπάλες με άχυρο, ενώ στην Άρτα κατάφεραν να σπάσουν τον μπλόκο της αστυνομίας και κλείσαν για λίγη ώρα το δρόμο. Ρίχνοντας γάλα και τοποθετώντας μπάλες με άχυρο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, διαμαρτυρήθηκαν εκατοντάδες αγρότες. Υπάρχει τέλος αυτό? Δεν υπάρχει τέλος. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε τα προβλήματά μας. Δηλαδή τι ημερομηνία λήξης θα βάλουμε? Το σημειώνει συγκεντρωμένοι από χθες οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, οι οποίοι διεκδικούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Πρώτη φορά νομίζω που τόσα πολλά μηχανήματα είναι στο κέντρο της Λάρισας, όχι για να τρομάξουμε τον κόσμο, απλώς για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει πρόβλημα, το οποίο χρειάζονται απαντήσεις, χρειάζονται ημερομηνίες. Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει φαγητό, αναφέρει πανό που τοποθέτησαν οι αγρότες στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Με 1000 ευρώ το θέλω λίπος πάμε, πού έχεις πού, πώς θα το πληρώσουμε αυτό το πράγμα? Πώς θα καλλιεργήσουμε, με 4 μέτρα νερό μέσα, με χωράδια κουμμένα, δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί. Τον κόμβο του Πλατήκαμπου στη Λάρισα έχουν παραταχθεί εκατοντάδες τρακτέρ, με τον μπλόκο να ενισχύεται όσο περνούν οι ημέρες. Ενώ το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία στην περιοχή. Καθημερινά έρχονται εδώ και άλλα τρακτέρ. Είμαστε πάνω από 700 τρακτέρ αυτή τη στιγμή εδώ. Ο μεγαλύτερος όγκος που έχει να βγει εδώ και 25 χρόνια. Και αυτό δείχνει το πρόβλημα των προβλημάτων. Έχουμε χάσει τον εξοπλισμό και έχουμε χάσει τα χωράφια. Τον μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων των ΜΑΤ στον κόμβο της Ιωνίας Οδού έσπασαν οι αγρότες της Άρτας. Έκλεισαν για λίγη ώρα τον δρόμο και είπαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Γι' αυτό πρέπει να πιέσουμε σε όποια αντίσταση μας θα δει μπροστά εμπόδιο, γιατί έχουμε δίκιο. Και γιατί σήμερα είμαστε στην παραγωγή, αύριο δεν είμαστε. Στα Τρίκαλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία του χωριού Βασιλική για να διαμαρτυρηθούν και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στον κυκλικό κόμβο του χωριού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπλόκα έχουν στηθεί και στείνονται από άκρης άκρης σε όλη τη Θεσσαλία και σε όλη την Ελλάδα, καθώς οι αγρότες βρισκόμαστε πραγματικά σε απελπιστική κατάσταση. Βρισκόμαστε σε μια φάση που το κόστος παραγωγής έχει ανέβει στα ύψη. Οι αγρότες αναμένεται να πραγματοποιήσουν συνελεύσεις ώστε να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Η κυβέρνηση αναζητά μέτρα, κυρίες και κύριοι, για να κατευνάσει την αντίδραση των αγροτών που έχουν ήδη κατέβει στους δρόμους. Μαζί μου είναι ο πολιτικός μας συντάκτης Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο, έχεις αποκλειστικές πληροφορίες για τα πρόσθετα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες. Τα οποία μπήκαν πάνω στο τραπέζι της χθεσινής έκτακτης ευρεία σύσκεψης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μήνυμα, Βασίλη, είναι ότι η κυβέρνηση θα αξίσει τον πάτο του Βαραλιού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα με την Κατερίνα Σακελαροπούλου να λέει ότι ακούμε τα αιτήματα των αγροτών. Τώρα, τι είναι πάνω στο τραπέζι? Καταρχάς, η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
στο αγροτικό πετρέλαιο. Ένα μέτρο που επανήλθε στο δεύτερο μισό της πρώτης θητείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος και ότι τελικά θα είναι το μέτρο με το οποίο θα στηρίξει τα υπόλοιπα μέτρα που ήδη τρέχουν για τη στήριξη των αγροτών. Από εκεί και πέρα, στο αγροτικό ρεύμα ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις, συμπληρώθηκαν σήμερα με την τροπολογία του Υπουργού Περιβάλλοντος για πάγωμα πληρωμών για 2 χρόνια και αντιστοίχως με μια ευνοϊκή ρύθμιση 5ετίας για τις οφειλές που υπάρχουν ήδη και χωρίς ταυτοχρόνως, Βασίλη, να γίνονται αποκοπές ρεύματος. Από εκεί πέρα, στις αποζημιώσεις έχουν τρέξει. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να έχουν εξοφληθεί τα 260 εκατομμύρια ευρώ που δικαιούνται οι αγρότες που έχουν πληγεί. Το αργότερο έως τον Ιούνιο μαθαίνουμε, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, ότι αυτό ενδεχομένως να συμβεί και νωρίτερα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες για το τι εξετάζει η κυβέρνηση για τους αγρότες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, το ζήτημα των κινητοποιήσεων των αγροτών απασχόλησε και τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε δικαιολογημένα τα αιτήματα των αγροτών και δήλωσε ανοιχτός για συνάντηση μαζί τους. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να καλούν την κυβέρνηση να κάνει δεκτά τα αιτήματα των αγροτών. Με νέο προσκλητήριο σε διάλογο αλλά και με ανοιχτό παράθυρο για μια παρέμβαση στήριξης των εισοδημάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει μπροστά στην κυβερνητική προσπάθεια για να κλείσει το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο. Διαμαρτύρονται σε μεγάλο βαθμό δικαιολογημένα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Δεν είναι εξάλλου μόνο ελληνικό το πρόβλημα, το βλέπετε να εκδηλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω όμως ότι εμείς ήμασταν το κόμμα το οποίο στηρίξαμε το αγροτικό εισόδημα μέσα από μια σειρά από πολιτικές και οι πόρτες μας είναι πάντα ανοιχτές στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Το ενδεχόμενο ακόμη ενός μέτρου πέραν της τροπολογίας για το αγροτικό ρεύμα που κατατέθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και θα ρίξει το κόστος παραγωγής δεν απέκλεισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρέπει να γίνουν πάρα πολύ δραστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες να αφορούν και τη μείωση του κόστους και διακρατικές συμφωνίες για να μπορούμε να παίρνουμε φτηνότερες προμήθειες και βεβαίως μεγάλες παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο και τα καύσιμα. Και κυρίως να δούμε το ζήτημα των αποζημιώσεων υπό τη συνθήκη μιας τεράστιας κρίσης η οποία σημαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τα αιτήματα των αγροτών όμως συνεχίζουν και υφίστανται, τα ακούμε με προσοχή και σε σειρά να δούμε τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να χτυπήσει το κυβερνητικό αφήγημα ότι είναι πανευρωπαϊκό φαινόμενο οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν περνάει πλέον τα δύο τσιτάτα εισαγόμενη ακρίβεια, εισαγόμενη η εκκινητοποίηση των αγροτών. Πάτημα στον ΕΛΓΑ βρίσκει το ΠΑΣΟΚ για να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Έχει χρέος λοιπόν η κυβέρνηση να δεχθεί τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί σε άλλη περίπτωση απαξιώνεται ο πρωτογενής τομέας και οδηγείται σε μαρασμό η ελληνική περιφέρεια. Για να διεκδικήσουμε και να κατοχυρώσουμε μέτρα για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους, να πάρουν ανάσα οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε ερώτηση του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, παραλύουν μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Στη Γερμανία, 1.500 τρακτέρεις έβαλαν ευνηδιαστικά στο Αμβούργο, ενώ εξαγριωμένοι Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν το Παρίσι, στείνοντας μπλόκα σε 8 διαφορετικά σημεία, μάλιστα. Προσπαθούν να αποκλείσουν κεντρική αγορά με φρούτα, όπως θα δείτε, προκειμένου να ξεκινήσει η έλλειψη τροφίμων. Οι Γάλλοι αγρότες πολιορκούν το Παρίσι, προκαλώντας έμφραγμα στην κυκλοφορία. Πιστοί στο ραντεβού τους εισβάλλουν με τα τρακτέρ τους στην πόλη του Φωτός, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Οι εξαγριωμένοι αγρότες είναι αποφασισμένοι να προκαλέσουν ασφυξία σε 8 σημεία. The farmers are setting up 8 choke points on highways leading into Paris. Στο πλευρό τους και οι πολίτες της Γαλλίας, οι οποίοι και τους χειροκροτούν. 15,000 police officers have been deployed to manage any possible unrest, but they're under orders to show moderation. Donc vous aurez compris donc une grande organisation du ministère de l'Intérieur pour éviter que le pays se bloque et singulièrement la capitale parisienne et des moyens si jamais malheureusement le mouvement devait échapper aux uns ou aux autres pour pouvoir faire des interpellations si jamais c'était le cas mais qui n'est pas la volonté du ministère de l'Intérieur. Στόχος των αγροτών είναι αποκλεισμός της διεθνούς χονδρικής αγοράς του Γανζής.
που θεωρείται και η μεγαλύτερη για φρέσκα προϊόντα στον κόσμο, έτσι ώστε να ξεκινήσει να γίνεται αισθητή η έλλειψη τροφίμων. Well, you can see the line of tractors behind me, which is blocking one of the main motorways into Paris near Charles de Gaulle Airport. On est là parce qu'on est franchement mécontent de la politique actuelle vis-à-vis de l'agriculture. Με την οργή τους να ξεχυλίζει, αγανακτισμένοι αγρότες βάζουν φωτιά σε δρόμους και αναποδογυρίζουν ακόμα και φορτηγά. Νωρίτερα η Γαλλίδα ακροδεξιά ηγέτης Μαρίν Λεπέν σε επίσκεψή της σε αγροτική συνοικία επέκρινε την κυβέρνηση για την αποτυχία της να στηρίξει τους αγρότες. Il faut appliquer ce que le Rassemblement National édicte demande depuis des années, c'est-à-dire... Στο Βέλγιο οι αγρότες έχουν εντείνει τη δική τους εκστρατεία αποκλείοντας με δεκάδες τρακτέρ την κυκλοφορία σε κεντρικούς αυτοκινητόδρομους. Que ce soit pour tous les pays. Il serait temps que ça bouge. De nous détruire tout doucement là. Αντίστοιχη κατάσταση και στη Γερμανία. 1500 τρακτέρ εισέβαλαν ευνηδιαστικά στην πόλη του Αμβούργου προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ σχημάτισαν μπλόκα αποκλείοντας πολλά σημεία που οδηγούν στο λιμάνι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Καλή εβδομάδα, Ανδριάννα. Γεια σου, Βασίλη μου. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Οι αγρότες βλέπω ότι δεν πείθονται από αυτά που όπως το βλέπουμε τις τελευταίες ώρες. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση, το είδαμε νωρίτερα και στο βίντεο, παρουσιάζεται ανοιχτή ακόμα και για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, το είπε και ο ίδιος, ακόμα και για τα πρόσθετα μέτρα που εξετάζονται, όπως μας τα ανέφερε και μας τα αποκάλυψε και ο Γιώργος από Κωνσταντίνου. Θα βγάλει κάποιο λαγό από το καπέλο το Μέγαρο Μαξίμου, Ανδριάννα, για να μπορέσει να κατευνάσει αυτές τις αντιδράσεις των αγροτών. Φάνηκε νομίζω και από την σύσκεψη την οποία είχαμε για το συγκεκριμένο θέμα και το ποιοι μετήχαν σε αυτή τη σύσκεψη, Βασίλη. Αυτό το οποίο ζήτησε ο Πρωθυπουργός είναι μέχρι την 5η-1η Φεβρουαρίου που θα έχουμε και τα εγγένεια της έκθεσης Αγκρότικα να έχουν βρεθεί λύσεις για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι αγρότες και να έχει επικοινωνηθεί από τους υπουργούς και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το τι μέχρι στιγμής η κυβέρνηση έχει κάνει για τους αγρότες. Εγώ στο πολύ καλό ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου Παπακωνσταντίνου που αφορά στα μέτρα τα οποία περιμένουμε και για το θέμα του ρεύματος. Ένα τεράστιο θέμα που έχει να κάνει και με τους αγρότες οι οποίοι πλήττονται ακόμη από την κακοκαιρία από τον Ντάνιελ. Θέλω να προσθέσω και ένα μέτρο το οποίο περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα και είναι μέσω προγράμματος η ενίσχυση ή αποζημίωση, για να το λέω σωστότερα, πλήρως του ζωικού κεφαλαίου για τους αγρότες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και υπέστησαν τις καταστροφές από την πανδημία. Τους αγρότες της Θεσσαλίας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο λέει, Βασίλη, και το ακούσαμε, είναι ότι η πόρτα του διαλόγου για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και για το σύνολο των Υπουργείων που έχουν να κάνουν με τις αγροτικές αποζημιώσεις, παραμένει ανοιχτή. Μαθαίνουμε ότι για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να θέσει το συγκεκριμένο θέμα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζητώντας για μία ακόμη φορά την ενδεχόμενη αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου για την κοινή αγροτική πολιτική, γιατί βλέπουμε πως η κοινή αγροτική πολιτική δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες αγρότες, αλλά πλήττει ιδιαίτερα τον αγροτικό κόσμο του Ευρωπαϊκού Νότου. Βλέπουμε και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στο Βέλγιο υπάρχουν πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Αλλά πάντως, κόκκινη γραμμή από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Ανδριάννα, της κυβέρνησης είναι να μην κλείσουν οι δρόμοι από τους αγρότες. Αυτό το οποίο λένε από την κυβέρνηση είναι πως δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος και δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με κλειστούς δρόμους. Θα πρέπει οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί προκειμένου να μπορέσει να γίνει αυτή η συζήτηση και προκειμένου να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις και για τις αποζημιώσεις των αγροτών, αλλά ιδιαίτερα για τους αγρότες της Θεσσαλίας, που είναι το πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Βασίλη, να μην ξεχνάμε, το θέμα της κοινής αγροτικής πολιτικής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και έχει να κάνει με το θέμα της αναθεώρησης του ζητούμενου, που είναι η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενίσχυση. Ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβουμε και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας τι εννοούμε. Η Ευρώπη έλεγε πως οι ενισχύσεις, αυτές οι οποίες δίδονται στους αγρότες, θα πρέπει να δοθούν σύμφωνα με την κοινή αγροτική πολιτική σε βάθος τετραετίας. Η κυβέρνηση λέει πως δεν μπορούν να περιμένουν γραφειοκρατικά ή δεν μπορούν να περιμένουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι αγρότες την τετραετία. Ανάγκη. Γιατί είναι υπάρχει μια ανάγκη. Συγκεκριμένη και άμεση ανάγκη. Βρέθηκε μια λύση και μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δοθούν αυτά τα χρήματα από ιδίους πόρους. Θα δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν, γιατί δεν μπορεί να γίνεται πάντα. Ανδριάννα,
ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις πληροφορίες σου. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο, κυρίες και κύριοι, εξ αποστάσεως θα γίνουν οι εξετάσεις στις σχολές που τελούν υποκατάληψη για να μην χαθεί το εξάμηνο. Αυτό αποφάσισαν οι Πρετάνοι των Πανεπιστημίων σε έκτακτη σύνοδο που πραγματοποίησαν σήμερα. Όμως θα αποφασιστεί κατά περίπτωση για τις σχολές που έχουν πρακτικά μαθήματα και εργαστήρια, αν οι εξετάσεις θα γίνουν εξ αποστάσεως ή αν οι φοιτητές θα δώσουν τα μαθήματα όταν τελειώσουν οι καταλήψεις. Η απόφαση ελήφθη. Οι φοιτητές θα δώσουν τις εξετάσεις τους διαδικτυακά στις σχολές που τελούν υποκατάληψη, ώστε να μην χαθεί το ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η Σύνοδος των Πρετάνεων συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη για πάνω από 2 ώρες, μέσα σε καλό κλίμα, με αντικείμενο συζήτηση στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εξαποστάσεως εξέταση, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερακάκη. Εάν σταματήσει η κατάληψη όσα πανεπιστήμια έχουν και μπορέσει να γίνει διαζώση, θα γίνει διαζώση. Διαφορετικά, βέβαια, εναλλακτική οπωσδήποτε είναι η ψηφιακή. Θα προσπαθήσουμε με κάποιους συμβιβασμούς να κάνουμε τις εξετάσεις ακόμη και για αυτά τα μαθήματα που είναι δύσκολα ή θα περιμένει κανείς να τα κάνει σε κάποια άλλη πιθανό χρονική περίοδο. Σύσσωμη ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα υπερψήφισε την εξαποστάσεως εξέταση των μαθημάτων, την ίδια στιγμή που πολλοί φοιτητές δεκάδων σχολών εκφράζουν τις έντονες επιφυλάξεις τους. Ένα νομοσχέδιο που η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών και των φοιτητικών συλλόγων το απορρίπτει. Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα υποκατάληψη πανεπιστήμια, με την βουλευτή της Νέας Αριστεράς Θεανό Φωτίου μιλώντας στο Άξιον 24 να κάνει λόγο για πρακτικές που ωφελούν σπουδαστές και γονείς. Οι φοιτητές, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, αλλά και τα σχολεία, ναι, τα οποία προχωρούν σε εγκαταλείψεις, ναι, αυτή τη στιγμή προσφέρουν μια τεράστια υπηρεσία στον ελληνικό λαό. Αυτές οι εγκαταλείψεις είναι απόλυτα νομιμοποιημένες. Βγαίνουμε με μεγάλες πλειοψηφίες. Ωραία, μπορώ, και επιτελούν ναι, μεγάλο, μεγάλο έργο για τον ελληνικό λαό και για τον κάθε γονιό. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει, αν θέλετε, το πρόγραμμά της. Είναι όριμες οι συνθήκες, η κοινωνία το επιζητά. Είμαστε υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων και δεν θέλουμε να χαθεί η εξεταστική περίοδος για τα παιδιά. Η κυβέρνηση από την πλευρά της δηλώνει πως θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λειτουργήσουν κανονικά τα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό να μην σταματάει η λειτουργία τους. Πρέπει να προστατευτεί και το δικαίωμα των σπουδαστών να τελειώσουν τις σπουδές τους. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους κόπους και την προσπάθεια των φοιτητών που θέλουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε ανοιχτά πανεπιστήμια. Κάθε τμήμα των πανεπιστημίων θα αποφασίσει κατά περίπτωση πώς θα εξεταστούν εξ αποστάσεως πρακτικά μαθήματα και μαθήματα εργαστηρίων και αν τυχόν θα μετακινηθούν για αργότερα όταν και θα ανοίξουν τα ιδρύματα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Στη ρητορική των προκλήσεων δείχνει να επιστρέφει η Άγκυρα, καθώς μετά τις βολές του Ταγίπ Ερντογάν για την καταστροφή της Σμύρνης, ήρθε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της Αθήνας. Την ίδια ώρα έφτασε στο Ελληνικό Πεντάγωνο η επιστολή του Άντωνι Μπλίνκεν για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ επαφών για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ο Νίκος Δένδιας υποδέχθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Στέφανο Κασελάκη. Πριν καν στεγνώσει το μελάνι των επιστολών του Άντωνι Μπλίνκεν για τα ελληνικά μαχητικά F-35 και τα τουρκικά F-16, σε μπαράζ δηλώσεων προχώρησε η Άγκυρα, επαναφέροντας στον δημόσιο διάλογο την προκλητική ρητορική που προηγήθηκε της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Τη σκυτάλη από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και την αναφορά του στην καταστροφή της Σμύρνης πήρε ο Χακάν Φιντάν με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να προκαλεί, επαναλαμβάνοντας τα περί τουρκικής μειονότητας της Θράκης, προκαλώντας ένα μίνι μπραντεφέρ με την Αθήνα. Η τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης συνεχίζει με αποφασιστικότητα τον αγώνα της για την αναγνώριση της εθνικής της ταυτότητας. Η Τουρκία θα συνεχίσει την υποστήριξή της σε αυτό το δίκαιο αγώνα με αποφασιστικότητα και θα στέκεται πάντα δίπλα στους Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Όλοι οι Έλληνες πολίτες χαίρουν ισονομίας και ισοπολιτείας, μεταξύ αυτών και οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης. Με τον δρόμο για το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας αέρα, στεριά και θάλασσα να έχει ανοίξει, για τις εξελίξεις που αφορούν στην εξωτερική και αμυντική πολιτική μετά την επιστολή Μπλίνκεν, ενημέρωσε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιστολή αυτή είναι η καλύτερη επισφράγηση του στρατηγικού βάθους των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και επιβεβαιώνει έμπρακτα ότι μια αξιόπιστη αλλά και δυναμική εξωτερική πολιτική
μπορεί να έχει πολύ ουσιαστικό αντίκρισμα για την μελλοντική θωράκιση της χώρας, ειδικά στον τομέα της ενίσχυσης της αποκλειστικής της δυνατότητας. Την ίδια στιγμή, η επιστολή προσφοράς και αποδοχής της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35 έφτασε σήμερα στο ελληνικό Πεντάγωνο, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, ενώ το θέμα των υπερσύγχρονων μαχητικών συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε ο κύριος Δένδιας με τον Στέφανο Κασελάκη. Ένα ακόμα βήμα για την αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Τους επόμενους μήνες θα καταλήξουμε στο σχέδιο της σχετικής συμφωνίας. Για μας δεν είναι τα εθνικά θέματα η άμυνα της χώρας ζήτημα επικοινωνίας. Είναι ζήτημα της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας, του κάθε Έλληνα. Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας για τα εξοπλιστικά, αποκάλυψε ότι πέραν της ενδιάμεσης λύσης των πλοίων LCS, σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για τον κοινό σχεδιασμό και τη συμπαραγωγή 7 αμερικανικών φρεγατών νέας γενιάς Constellation σε ελληνικά ναυπηγεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, πρόκειται για μια προηγμένη φρεγάτα μήκους 150 μέτρων, εκτόπισμα 7.408 τόνων, με ικανότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων πλήρους φάσματος. Με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, κυρίες και κύριοι, επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί ο Πρωθυπουργός, εν όψει και της επικείμενης έκτακτης συνεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Ο Δημήτρης Κρικέλλας θα μας ενημερώσει για αυτό το τηλεφώνημα, Δημήτρη. Και είναι, Βασίλη, μια τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία έγινε με φόντο και την επιστολή του Άντωνι Μπλίνκεν στην Αθήνα για τα εξοπλιστικά και κυρίως την αναφορά του State Department, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στη χώρα μας για πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, υπό την αίρεση ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει με αμυντικό υλικό την Ουκρανία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Γιάννης Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας να περιγράφει τις τρέχουσες αμυντικές ανάγκες της χώρας του, κυρίως σε ό,τι αφορά την αεράμινα αλλά και το πυροβολικό. Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. 28 χρόνια έχουν πέρασει, κυρίες και κύριοι, από την κρίση των ημιωνών, όταν Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν μία ανάσα από τον πόλεμο, αλλά και την τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού και τον θάνατο των τριών Ελλήνων αξιωματικών. Απόψε τα μεσάνυχτα, το Action Story με την Ιωάννα Βάσου ανοίγει το φάκελο της κρίσης των ημιών. Στην εκπομπή μιλούν άνθρωποι που έζησαν τις δραματικές ώρες τον Ιανουάριο του 1996. Όλοι ήταν στο πόστο τους, έτοιμοι, με το δάχτυλο στη σκανδάλη και περιμένανε απλά τη διαταγή. That time, you know, in Turkey, nobody knew where Imia or Kardak was. And so one day, they asked me, you know, where is this Imia Isle? Στη 1:40 τα ξημερώματα, τουρκικές ειδικές δυνάμεις αποβιβάζονται στη Μεγάλη Ήμια, τη Δυτική. Με το που ακούω στο ραδιόφωνο ότι έχουν κατέβει, έχουν αποβιβαστεί Τούρκοι στρατιώτες σε ελληνικό έδαφος, γιατί περί αυτού μιλάμε, θεώρησα δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει πόλεμος. Μπορεί να γκρίζαρε το Αιγαίο, αλλά αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Στις 4:30, παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ελικόπτερο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού απονιώνεται από τη φρεγάτα Ναβαρίνο για να επιβεβαιώσει την πληροφορία. Είδα ναύτες, Έλληνες ναύτες, να κλαίνε στην κυριολεξία. Του δίνεται άδεια να επιστρέψει και μεταξύ των βραχονισίδων Πίτα και Καλόλιμνος αναφέρει βλάβη και χάνεται από τα ραντάρ. Απόψε τα μεσάνυχτα, κυρίες και κύριοι, με την Ιωάννα Βάσου στο Action Story. Σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, καθώς έχει ξεκινήσει να χιονίζει και πάλι σε πολλές περιοχές της χώρας. Παραμένουμε συνδεδεμένοι με τα Βίλια και την Σέτα της Εύβοιας. Στα Σέτα της Εύβοιας βρίσκεται η απεσταλμένη του Action 24, Σοφία Αρφανού. Βλέπω, Σοφία, ότι έχει ξεκινήσει να χιονίζει αυτή την ώρα.
Εδώ και λίγη ώρα, Βασίλη, ξεκίνησε πάλι η σφοδρή χιονόπτωση εδώ στη ΣΕΤΑ. Εδίασε, μετακινηθήκαμε λίγα μέτρα πιο πάνω για να σας δείξουμε την εικόνα μέσα από το χωριό. Καθώς πλέον το χιόνι έχει αρχίσει και πάλι να σκεπάζει το δρόμο, θα δείτε εδώ με την εικόνα του Γιώργου του Βούλγαρη. Υπάρχει ένα χιονιστικό μηχάνημα, το οποίο, όπως σας ανέφερα και πριν, προσπαθεί και θα συνεχίσει να προσπαθεί όλο το βράδυ, παρόλο που είναι από εχθές στο καθήκον και επιχειρούν συνεχώς να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς. Βλέπετε λοιπόν με την εικόνα του Γιώργου του Βούλγαρη ότι το χωριό εδώ είναι, θυμίζει πραγματικά έρημο. Όλοι είναι στα σπίτια τους, καμία επιχείρηση δεν άνοιξε ούτε το πρωί ούτε τώρα. Εδώ στο σημείο όλα έχουν αρχίσει πάλι να καλύπτονται από χιόνι. Πριν από λίγα λεπτά μάλιστα έφτασε ακόμη ένα χιονιστικό μηχάνημα προκειμένου να συνδράμει σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται εδώ. Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο, Βασίλη, προβλήματα μέχρι στιγμής. Πάντως, και ευελπιστούμε ότι και η μεγάλη κακοκαιρία... Βλέπω πάντως πίσω σου ότι ο δρόμος είναι στρωμένος με χιόνι. Πέρασε το χιονιστικό μηχάνημα, αλλά και πάλι βλέπω ότι είναι πυκνή η χιονόπτωση. Νομίζω από την κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει ακριβώς τη χιονόπτωση αυτή την ώρα. Φαίνεται πως θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί στα ΣΕΤΑ της Εύβοιας. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, Βασίλεια, που θα περάσει το χιονιστικό μηχάνημα, ξανά χιονίζεται πάλι ο δρόμος. Θα είναι πολύ δύσκολο το βράδυ, γι' αυτό το λόγο και επιχειρούν 5 οχήματα εδώ και θα είναι όλο το βράδυ με όσες δυνάμεις έχουν, προκειμένου Σοφία. Να μπορέσουν να κρατήσουν τουλάχιστον τους δρόμους ανοιχτούς. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε και στο Θανάση Μαριόλα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκεσαι, Θανάση, στα Βίλια της Αττικής. Μαζί σου είναι και ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος. Καλησπέρα σας, κύριε Δρίκο. Θανάση, αυτή την ώρα βλέπω δεν χιονίζει αυτή τη στιγμή στα Βίλια. Είναι, Βασίλη, αυτό που μου είπες πριν από λίγο, ότι δεν μπορεί να αποτυπωθεί η ακριβής χιονόπτωση. Ναι. Έχουν αρχίσει να πέφτουν λίγες νυφάδες, οπότε σιγά σιγά μάλλον επελάβουν το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και έχω μαζί μου τον Δήμαρχο να μας δώσει περαιτέρω πληροφορίες και για την κατάσταση αλλά και για τα σχολεία. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, είμαστε αυτή τη στιγμή από το απόγευμα σε μια φάση σχετικά ηρεμίας του καιρού. Όμως, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε για την επιδείνωση του καιρού, υπολογίζουμε το δεύτερο κύμα να ξεκινήσει γύρω στα μεσάνυχτα. Μεταξύ 2 και 3 στα Χαράματα, υπολογίζουμε ότι θα έχουμε μια επιδείνωση του καιρού με υψηλότερα επίπεδα χιονόπτωσης από ό,τι τα σημερινά. Και γι' αυτό έχουμε εξασφαλίσει και το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή και όλα τα μηχανήματα του Δήμου μας, ώστε να είναι ενεργά εκείνες τις ώρες, για να έχουμε την υψηλότερη βατότητα που μπορούμε στους δρόμους μας. Κύριε Δρίκο, όσον αφορά τα σχολεία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μας είπε νωρίτερα και ο Θανάσης Μαριόλας, θα είναι κλειστά αύριο. Το ερώτημα φυσικά και για τους γονείς είναι μέχρι πότε θα παραμένουν κλειστά. Κανείς φυσικά δεν μπορεί να προβλέψει το μέχρι πότε θα χιονίσει. Είστε συνηθισμένοι πάντως εκεί είσαι στο χιόνι και προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Δηλαδή να μην κλείσουν οι δρόμοι, να ανοίξουν τα σχολεία όσο πιο σύντομα γίνεται και φυσικά να μην υπάρχουν προβλήματα, για παράδειγμα, ρευματοδότησης ή οτιδήποτε άλλο και για τους κατοίκους. Σωστά. Εδώ η έννοια μας κατηγοριοποιείται ως εξής. Πρώτον, να διασφαλίσουμε τη ζωή και την ασφάλεια όλων μας των πολιτών. Και αυτό περιλαμβάνει από τα μικρά παιδιά, από τα παιδιά μας, ούτως ώστε να είναι προφυλαγμένα από το παγετό, και γι' αυτό κλείνουμε τα σχολεία και κλείνουμε τα σχολεία μας σε όλες τις ενότητες του Δήμου για προληπτικούς λόγους και για τη διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης ασφάλειας προς τους συμπολίτες. Κύριε Δρίκο, να σας ευχαριστήσω. Από εκεί και πέρα. Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ, ολοκληρώστε. Από εκεί και πέρα, δεύτερο μέλημά μας είναι να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι δρόμοι ανοιχτοί και προσβάσιμοι. Και κυρίως οι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν με τα σπίτια ανθρώπων με ασθένειες, για να μπορούν σε κάποιοι επίγον που μπορεί να προκύψει να είναι προσβάσιμοι και να μπορέσουμε τα οχήματά μας να τους προσεγγίσουμε και να τους μεταφέρουμε για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δρίκο, τον Δήμαρχο εκεί στα Βίλια της Αττικής, τον Δήμαρχο της Μάνδρας και τον Θανάση Μαριόλα και τη Σοφία Ορφανού, οι ρεπόρτερ του Άξιον 24 που βρίσκονται στα σημεία που αυτή την ώρα παρουσιάζουν προβλήματα και χιονίζει, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς μια άνευ προηγουμένου διαμάχη για τον έλεγχο των νοτιών συνόρων της Αμερικής βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της πολιτείας του Τέξας και της κυβέρνησης Biden.
Ο κυβερνήτης του Τέξας, ο Γκρέκ Άμποτ, είχε τοποθετήσει φράχτη από σειρματόπλεγμα κατά μήκος των συνόρων με το Μεξικό. Και το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έδωσε το πράσινο φως στην κυβέρνηση Biden για να αφαιρέσει τους φράχτες. Με τον Άμποτ όμως να εναντιώνεται στον Τζο Biden, λέγοντας πως είναι ανίκανος να προστατεύσει τα σύνορα και τους πολίτες του. Όλα αυτά την ώρα που οι μεταναστευτικές ροές προς τη χώρα σπάνε κάθε ρεκόρ. Ανταρσία στην κυβέρνηση Biden σήκωνε ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρέκ Άμποτ. Αιτία της σύγκρουσης, η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αφαιρεθεί το αμφιλεγόμενο σειρματόπλεγμα που εγκαταστάθηκε κατά μήκος των συνόρων στο Τέξας με εντολή του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη. Texas is digging in after the Supreme Court ruled that the federal government can remove the barbed wire in Eagle Pass, Texas, put in place by the Abbott administration to try to stem the flow of illegal crossings into America. Για τον Τζο Μπάιντεν, ο φράχτης στα σύνορα με το Μεξικό είναι απάνθρωπος, αλλά ο κυβερνήτης του Τέξας, όπως και άλλοι ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες, θεωρούν πως είναι δικαίωμα των πολιτιών να αμήνονται με το δικό του στρατό. Texas should stand their ground. They should enforce their state law and go back to the constitutional rights that they've been granted to protect their state sovereignty. 25 ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες από 25 πολιτείες εξέδωσαν κοινή δήλωση στήριξης προς τον Γκρέκ Άμποτ, ο οποίος εναντιώνεται ανοιχτά στον Τζο Μπάιντεν. Almost all of the Republican governors are rallying behind Abbott in his border showdown. 25 Republican governors signed a letter supporting Abbott and affirming that the state has the constitutional right to defend itself. Ο κυβερνήτης του Τέξας δηλώνει έτοιμος να ψηφίσει την κυβέρνηση Biden και να τοποθετήσει ακόμη περισσότερα σειρματοπλέγματα για να αντιμετωπίσει την εισβολή. This is an invasion by people we don't know who they are, where they're coming from, or the danger they may pose. Η προσοχή των αρχών επικεντρώνεται σε ένα μικρό τμήμα του ποταμού Ρίο Γκράντε, που έχει γίνει από τα πιο πολύ συχνά στα σημεία για τους μετανάστες που περνούν παράνομα από το Μεξικό. Μόνο το Δεκέμβριο του 2023, 300.000 παράτυποι μετανάστες εισήλθαν στην Αμερικανική επικράτεια. 3,8 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εισέλθει παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες από τότε που ο πρόεδρος Μπάιντεν ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2021. Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εντός χρονοδιαγράμματος θα είναι έτοιμο το μετρό της Θεσσαλονίκης και οι επεκτάσεις της προς την Καλαμαριά. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, σε ημέρηδα στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταϊκούρα. Στις τρεις μεγάλες παρεμβάσεις που απασχολούν περισσότερο τους Θεσσαλονικείς, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε η εφημερίδα Μακεδονία. Σύμφωνα με τον Υπουργό, το μετρό Θεσσαλονίκης, το flyover και η αναβάθμιση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης θα αλλάξουν ριζικά το πρόσωπο της συμπρωτεύουσας. Επιδίωξή μας, και θα το καταφέρουμε, είναι να μετατραπεί η Θεσσαλονίκη σε ένα πρότυπο ολιστικής ανάπτυξης. Σε μια πόλη περισσότερο φιλική για τους κατοίκους και τις επισκέπτες της. Τι είναι αυτό? Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, από το βήμα της ημερίδας ξεκαθάρισε πως η βασική γραμμή Θεσσαλονίκης αλλά και η επέκταση μέχρι την Καλαμαριά θα είναι έτοιμες εντός χρονοδιαγράμματος. Ό,τι χρειαστεί να γίνει από τη δική μας πλευρά θα γίνει. Και αυτή τη στιγμή στο μετρό της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν ορατά κολλήματα. Άρα είμαι αισιόδοξος, κύριε Υπουργέ, όπως τα έχουμε πει και σας όπως έχουμε υποσχεθεί και για την ημερομηνία του Νοεμβρίου και φυσικά για την Καλαμαριά. Το μεσημέρι, η οδοί Εγνατία και Ελευθερίου Βενιζέλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παραδόθηκαν ξανά στους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι ταλαιπωρούνται για 17 ολόκληρα χρόνια από τις καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών του μετρό. Σήμερα, με ρεαλιστική αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση, μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνεται αυτή η πολύχρονη ταλαιπωρία των πολιτών και υλοποιείται και παραδίδεται στους πολίτες ένα έργο. Η επιστροφή των δύο κεντρικών οδικών αξώνων στην κυκλοφορία σηματοδοτεί πως η βασική γραμμή του μετρό της συμπρωτεύουσας βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ανοίγουμε δύο δρόμους οι οποίοι για 17 χρόνια ήταν κλειστοί. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σηματοδοτεί την αρχή του τέλους του έργου. Υποσχεθήκαμε και στον Υπουργό και στην κυβέρνηση γενικώς ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου το έργο να τελειώσει τον Νοέμβριο του 2024. Το μετρό θα τελειώσει τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς μέχρι το καλοκαίρι του 2025.
Εκτός συνορών και πάλι, κυρίες και κύριοι, διπλό εξιτήριο σήμερα για την βασιλική οικογένεια. Μαζί μου είναι η Βάσο Μητρομάρα. Βάσο, ο βασιλιάς Κάρολος βγήκε από το νοσοκομείο μετά το προγραμματισμένο το χειρουργείο. Πολύ σωστά, Βασίλη, 75χρονος μονάρχης, ο οποίος πέρασε τρεις ολόκληρες νύχτες στην κλινική του Λονδίνου μετά την προγραμματισμένη επέμβαση προστάτης, την οποία υποβλήθηκε, χαιρέτησε χαμογελαστό στο πλήθος, καθώς εξερχόταν από το θεραπευτήριο με την συνοδεία της συζύγου του, της βασίλισσας Καμίλα. Εδώ βλέπουμε χαρακτηριστικά στα πλάνα μας πόσο ευδιάθετος είναι ο ίδιος και φαίνεται πως έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Να σου πω επίσης πως ανακοίνωση του Παλάτη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο βασιλιάς θα επαναπρογραμματίσει τις δημόσιες υποχρεώσεις του προκειμένου να αναρρώσει, καθώς θα πρέπει για ένα διάστημα να απέχει από τα καθήκοντά του. Τώρα, λίγες ώρες νωρίτερα, είχαμε και άλλο εξιτήριο, αυτό από τις νύφες του και πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ, η οποία επέστρεψε στην κατοικία της στο Windsor έπειτα από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Να δούμε χαρακτηριστικά και την ανακοίνωση του Παλατιού, όπου λέει η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Windsor για να συνεχίσει την ανάρρωσή της από το χειρουργείο. Η πρόοδός της είναι σημαντική. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα θέλουν να πούνε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε ολόκληρη την ομάδα της London Clinic, ειδικά στο αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό για την φροντίδα που παρήχαν σε εκείνη. Τώρα, να σου πω πως η ακριβής φύση της χειρουργικής επέμβασης δεν έχει αποκαλυφθεί, Βασίλη, αλλά η πριγκίπισσα αναμένεται να χρειαστεί αρκετούς μήνες ανάρρωσης. Και αυτό είναι που απασχολεί και τα βρετανικά μέσα ενημέρωση. Δεν ξέρει κανείς τι ακριβώς χειρουργείο έκανε η Κέιτ, γι' αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Βάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη και στη συνέχεια η πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά έρχεται ο Ντέμις Νικολαίδης και ο Γιάννης Πάγκος με ένα ακόμα Monday FC και στις 10 εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Μην χάσετε απόψε τα μεσάνυχτα το Action Story με την Ιωάννα Βάσου για την επέτειο των ημείων. Από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλους.